Μάλιστα. Ποιο είναι το επόμενο θέμα που πηγαίνουμε, γιατί το επιμελήθηκες και το κλείσες εσύ. Είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Ναι. Καθώς θα φιλοξενήσουμε τον Χρόνι Χλίτσιον, ο Έλληνας Άκουαμαν. Χρόνις Κλίτσιος, Χλίτσιος. Κατάφερε να παραμείνει. Άκουαμαν, δηλαδή. Ο άνθρωπος του νερού. Ο άνθρωπος του νερού, ο οποίος έκανε παγκόσμιο ρεκόρ άπνοιας, έμεινε 11 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα σε θερμοκρασία 27 βαθμών. Σωστά. Μάλιστα. Τι να πούμε, να σας καλησπερίσουμε από Κρήτη. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας. Την αγάπη μου στην πανέμορφη Κρήτη, φυσικά. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, δεν ξέρω, ένας στόχος που τελικά επετεύχθη για σας μέσα από σκληρή προπόνηση. Να πω εδώ ότι το σημαντικότερο, δεν έχω εικόνα βασικά, αλλά... Σας βλέπουμε. Ωραία. Λοιπόν... Σίγουρα, κάθε ένα επίτευγμα ό,τι κάνουμε όταν ξεπερνάμε τον εαυτό μας γίνεται μετά από πολύ σκληρή προπόνηση, προετοιμασία, τόσο ψυχολογική όσο και σωματική. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι συγκεκριμένο θέμα στο σπήλαιο, στο πλημμυρισμένο ορυχείο που βούτυξα, οι θερμοκρασίες ήταν τόσο δύσκολες, δυσβάσταχτες θα έλεγα, ήταν 7 βαθμοί το νερό, που σημαίνει ότι είναι λίγο πιο πάνω από τη θερμοκρασία που το νερό στερεοποιείται και γίνεται πάγος. Αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν μπορείς να προετοιμαστείς στην Ελλάδα, γιατί σε ό,τι εποχή και να βουτήξεις, τα νερά φτάνουν μέχρι 11-12 βαθμούς. Οπότε, στο συγκεκριμένο χώρο που ήταν 7 βαθμούς, ήταν κάτι που πήγαμε, όσο και αν έκανες δηλαδή την προετοιμασία, είναι κάτι πρωτόγνωρο που το αντιμετωπίζεις εκείνη τη στιγμή για πρώτη φορά και σου δημιουργεί περίεργα συναισθήματα, λίγο ανασταλτικά, λίγο η αδρεναλίνη, λίγο η κορτιζόλη. Αλλά ωστόσο όλα πήγανε καλά, θέλω να πω, και είμαι ικανοποιημένος για αυτό το αποτέλεσμα. Κύριε Χλίτση, εσείς πόσο καιρό προετοιμαστήκατε για να καταφέρετε αυτό το επίτευγμα? Θα σας πω, η ενασχόλησή μου με την ελεύθερη κατάδυση είναι αρκετά χρόνια, από παιδί θα έλεγα. Δηλαδή από 13 χρονών περπατούσα και κρατούσα την αναπνοή μου για να δω πόσα βήματα μπορώ να κάνω. Από εκεί και πέρα, το επίτευγμα το οποίο έγινε ήταν μια συνεργασία τριών ανθρώπων. Εγώ, ο Κώστας Ξανθόπουλος από Λάρισα που δραστηριοποιείται στη Γερμανία και ο Τόμας Μπάουμ, ο οποίος είναι Γερμανός υπήκος και course director της Πάντη σε Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία. Το σημαντικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι τρεις άνθρωποι σε μια εποχή σχετικά δύσκολη, με πολλούς ανασταλτικούς παράγοντες, δεν είναι εύκολη ούτε η μετακίνηση, ούτε να δημιουργήσεις τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να κάνεις ένα γεγονός που θα ξεπεράσει τον εαυτό σου. Ζούμε σε πρωτόγνωρες καταστάσεις και αυτό από μόνο του ίσως αποτελεί ήδη ένα ρεκόρ, το ότι καταφέραμε, συνεργαστήκαμε, βρέθηκα εγώ στη Γερμανία, φτάσαμε εκεί στο πλημμυρισμένο ορυχείο και κάναμε αυτή την πολύ αξιόλογη προσπάθεια, βγάζοντας και ένα μήνυμα προς τα έξω ότι η ζωή συνεχίζεται, πορεύεται και τα όνειρά μας και τα θέλω μας πρέπει να έχουν πρωταρχική σημασία και αξία σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας, γιατί έτσι συνεχίζουμε να είμαστε άνθρωποι και να πορευόμαστε σε όποιες, ας πούμε, δυσκολίες συναντάμε. Και ο επόμενος στόχος σας για το επόμενο χρονικό διάστημα ποιος είναι? Τι ρεκόρ θέλετε να σπάσετε? Θα σας πω το εξής, ότι έχω την τύχη, την τιμή και τη χαρά να εργάζομαι ως παιδαγωγός στην κοιμωτό του κόσμου του πατέρα Αντώνιου. Ως παιδαγωγός. Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα και το χρόνο και την ψυχική διάθεση να μπορώ να προετοιμάζομαι για τέτοια πράγματα. Το επόμενο ραντεβού μας είναι στα τέλη του Ιανουαρίου, στη μεγαλύτερη έκθεση που γίνεται στο Ντίσεμπερ της Γερμανίας, καταδυτικός τουρισμός και γενικότερα τουρισμός, όπου εκεί θα γίνει κάτι που έχει πολύ έντονο άρωμα Ελλάδας και πιστεύω ότι θα είναι κάτι που θα μας κάνει υπερήφανος. Περισσότερα δεν θα ήθελα να πω, γιατί καλύτερα να μιλάμε με τις πράξεις μας παρά με τα λόγια μας, αλλά είναι κάτι πραγματικά που ίσως μας ξαναφέρει σε επαφή και ξανασυζητήσουμε για το θέμα. Μάλιστα, τι να πούμε. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο το κατόρθωμα και το επίτευγμα του κυρίου Χλίτσιου. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω, ακατόρθωτο μου φαίνεται να κρατήσετε την αναπνοή σας για 11 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Ακούστε λίγο. Εκ πρώτης όψεως είναι όπως τα λέτε. Αλλά το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος είναι ένα προσαρμοστικό που αντέχει ασύλληπτες καταστάσεις. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό να προσπαθούμε να βάζουμε τα όρια μας, να ξεπερνάμε. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι από τέτοιες προσπάθειες βγαίνουν πάρα πολύ έντονα συναισθήματα. Ως άνθρωποι δεν τρεφόμαστε μόνο με νερό, με ψωμί, αλλά και το συναίσθημα και ο πολιτισμός, όλα αυτά έχουν την αξία τους. Συνεπώς, οι ακραίες καταστάσεις δημιουργούν πολύ όμορφα, ίσως λίγο ακραία, αλλά μοναδικά συναισθήματα που μας κάνει. Ερώτηση μας τώρα, τις μπαταρίες. Βέβαια, γεμίζει μπαταρίες όμορφα συναισθήματα που μας δίνουν δύναμη. Σταδιακά παίρνετε ανάσα. Τώρα, μια κουτί απορία, μπορείτε να τη χαρακτηρίσετε και έτσι, σταδιακά παίρνετε ανάσα όταν βγαίνετε στην επιφάνεια
Και έχετε πετύχει το στόχο σας. Όταν βγαίνουμε στην επιφάνεια, ναι. Θα πρέπει κατευθείαν να πάρεις την αναπνοή, να την κρατήσεις για 1-2 δευτερόλεπτα, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να στείλει κατευθείαν οξυγόνο στους ιστούς, προκειμένου να πάρει μπρος η μηχανή του ανθρώπου. Α, την κρατάς για 2 δευτερόλεπτα περίπου. Για 1-2 δευτερόλεπτα και μάλιστα υπομορφή πίεσης, για να μπορέσει να δημιουργήσεις μια υποπίεση, ούτως ώστε τα ερυθροκύτταρα μέσω της, παίρνοντας το οξυγόνο, να το στείλει στους ιστούς για να αρχίσει να λειτουργεί κατευθείαν. Μάλιστα. Γιατί η ολοκλήρωση της προσπάθειας εκεί κρύβεται και ελοχεύει ο κίνδυνος τη υποξία και να χάσει τι αισθήσει σου. Είχε λοιπόν βάση η απορία μου. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία, φοβερούς επαγγελματίες και μάλιστα. Όλα αυτά γίνονται προσπαθώντας όσο γίνεται να αποσβέσουμε κινδύνους. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή επιτυχία για τους μελλοντικούς στόχους και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ και σένα.